Καλημέρα σας από τον Ιούλιο. Εδώ λέμε τη συλλογή με τα video games που έχουμε μαζί μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε και κανένα άλλο σήμερα. Να ξανασπώσουμε. Τα λεφτά μας, όπως βλέπετε, είναι στον πάτο. Εδώ οι ελιές μας βγάλαν ήδη χορτάρι, το οποίο πρέπει να το πουρεύσουμε. Με τρακτέρ και μάλτσα, τον οποίο ούτε αυτόν έχουμε. Λοιπόν, ξέρω ότι σας είχα προσχεθεί ότι θα πάρουμε μια κουμπίνα σήμερα για να κάνουμε το υπόλοιπο. Αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Οπότε θα πηδήσουμε κατευθείαν μας την κουμπίνα μας. Θα κάνουμε αυτά τα χωράφια τα δύο που έχουν γίνει με την κανόλα. Αυτό το κομμάτι θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, και σήμερα θα βάλουμε μάλλον όχι θεωρητικό έτσι προς το παρόν, αλλά όταν βλέπετε βγάζουν 9,5 παλέτα πλέον την ημέρα. Θα βγάλουμε ένα ακόμα θερμοκήπιο γιατί τα λεφτά τους θα βγάζουν με το παραπάνω. Έκανα χθες και κάτι, μια πώληση μεγάλη με λάχανα και αυγά. Να σας δείξω και τα στοιχεία τα οικονομικά μας και έτσι πλήρωσα ένα καλό κομμάτι του δανείου και είμαστε από τις 110.000 που είχαμε αφήσει χθες σε 75. Σήμερα θέλουμε να θέσουμε λοιπόν την κανόλα για αρχή. Θα πάμε να την πουλήσουμε, θα δείτε ένα κόλπο που θα κάνω και θα πάμε και δάνειο για να αγοράσουμε το εργοστάσιο που φτιάχνει λάδι, το ηλεκτροβείο. Γιατί θα το χρειαστούμε και έτσι λες μας. Υπηρεστή το εισφάρο μας. Για να δούμε στον Νέμπρο Μπίν, έχω τίποτα της προκοπής. Δεν έχει κάτι της προκοπής. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε ένα time lapse, να κάνουμε την αρχή σε αυτό το χωραφείο 2. Είναι τρομερό. Και θα δούμε σε κάτι που θα δείτε. Θα ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο μήλος, το ηλεκτροβείο, το όλοι μήλες δηλαδή, για να το αγοράσουμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή μας. Λοιπόν, κάναμε το πρώτο κομμάτι από το θέρισμα. Θα πρέπει να κάνουμε τώρα μια διακοπή εδώ πέρα. Να κάνω και τα υπόλοιπα χωράφια, να τα διάσω πάλι εδώ μέσα μαζί με το υπόλοιπο κανόνα. Και μετά να τη φορτώσουμε και να πάμε να την πουλήσουμε στο μέρος το οποίο θα αγοράσουμε μετά. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαι και πάλι. Όπως βλέπετε, τελείωσε το ένα χωράφι και τώρα θα τελειώσω σχεδόν το δεύτερο. Σχεδιά καλά πάει. Λοιπόν, αποφάσισα τελικά να μην το χρησιμοποιήσω το DirectDrill σαν DirectDrill. Αφού έχουμε πάρει και το καλλιτέχνη το καινούριο, αφού έχουμε και τα rollers, τα οποία μας δίνουν περίπου νομίζω 5% bonus αν τα περάσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά ώστε να κάνουμε αυτά τα χωράφια και τα τρία. Πώς θα γίνουν debate, πώς θα γίνουν ρόλοι πέτρες μέσα και μετά θα γίνουν seed από πάνω. Ήδη αυτό έχει πάρει και μια δόση λίπασμα. Θα πάρουν και αυτά με δόση λίπασμα πριν μπει σπορά ώστε να μπει σε δεύτερο χρόνο και υπόλοιπο λίπασμα από πάνω. Μέχρι τότε εμείς θα ασχολούμαστε με τις ελιές μας γιατί ο μήνας είναι με Ιούλιος αλλά βγάλανε ήδη γρασίδια κούρεμα. Και θα ελπίσουμε ότι η παραγωγή από το λάδι που θα βγάλει η κανόλα θα μας κρατήσει ζωντανούς στο επόμενο χρόνο. Αυτό θέλουμε. Και στη συνέχεια το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο θα μας κάνει σίγουρα. Δεν το φάγαμε αρκετά αντίστοιχα. Ξεχάστηκα τώρα που σας μίλαγα.
χάσαμε. Εντάξει, πολύ λίγο. Λοιπόν, και σήμερα με τα λεφτά που θα πάρω θα βάλουμε οπωσδήποτε να δώσω το θερμοκήπιο, γιατί είναι πολύ επικερδής business θερμοκήπια. Οπότε ένα 10.000 θα πάει στο θερμοκήπιο κατευθείαν και όχι το πληρώνει θα γίνει. Είμαστε στο θερισμό της κανόλα. Τα ηλιέλαια μπορώ να τα θερίσω Οκτώβριο και Νοέμβριο και τα βάζουμε Μάρτιο. Και τις ελιές, να δούμε τις ελιές, και αυτές τις θερίζουμε μόνο τον Οκτώβριο. Οπότε τους επόμενους μήνες, αυτούς τους μήνες, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πρέπει να έχουμε τελειώσει τα πάντα με τις ελιές. Ωραία, παίρνουμε φλάς τώρα για να γεμίσουμε όλα αυτά τα σοδιά που γράφουμε, παιδιά, αυτά τα χωράφια. Και να δούμε πού θα την πουλήσουμε. Αν μας βοηθήσει τώρα αυτό, τα λεφτά που θα πάρουμε στην κανόνα να βγάλουμε το δεύτερο θερμοκήπιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεχρεώσουμε το δάνειο. Έχουμε και 30.000 μπάρλε. Ναι, μάλιστα. Αλλά για αρχή πάρουμε την κανόνα μας. 27.000 λίτρα. Δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, νομίζω είναι 33. Είναι πολύ μεγάλο το τρέιλερ. Την πήρε όλη. Και στο 99%. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τιμές. Για να δούμε τι θα πουλήσουμε, έτσι θα το βρούμε το μέρος. Λοιπόν, κανόλα. Ναι. Νομίζω ότι αυτός ο χάρτης δεν έχει oil mill. Νομίζω ότι αυτός ο χάρτης δεν έχει oil mill και την πατήσαμε πολύ άσχημα, παιδιά. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα βρω oil mill. Για να δούμε, κανόλα oil. Φαρμασό από αυτά που λέει, είπα Sunflower 4, ναι. Μισό λεπτό να δω και πού πουλάει Sunflowers και πού πουλάει ελιές. Δυστυχώς δεν υπάρχει oil mill. Για να κάνω αυτό που σας είπα, να πουλήσω το πράγμα, το προϊόν και να το ξαναγοράσω, εδώ έχω έτοιμο. Οπότε θα το χτίζουμε μέσα στη φάρμα. Λοιπόν, να κάνω λίγο άκρη, λίγο αυτά τα πράγματα. Και θα μπει κάπου εδώ πέρα, λογικά, το εργοστάσιο. Αυτό σημαίνει δυστυχώς και άλλο δάνειο. Εκεί που λέγαμε θα μας ξελασπώσει η κανόλα, θα μας βάλει ακόμα πιο μέσα. Factories, ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι bakery, carpenter, dairy, grain, spinner, sugar, cereal, oil mill. 80.000 χιλιάρια. Να δούμε και πόσο μεγάλο είναι. Ας κάνουμε zoom out. Εντάξει, από χώρο θα μπει, δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε λεφτά όμως και θέλει 80 χιλιάρια. Αγαπημένο μου τραπεζίτη, ήρθα για να σε πάω το δάνειο σε 150.000. Πού παίρνει, από εδώ παίρνει και από εδώ βγάζει. Οπότε καλά είναι να πάει έτσι, πιστεύω. Εδώ η παραγωγή. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό, μήπως να το κάνω rotate. Να το βρω καλύτερα έτσι, λέω. Πιο κάνει collide, ναι, αυτό κάνει collide. Και να το γυρίσω και από εδώ. Μισό λεπτάκι, να το φέρω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, η ώρα της αλήθειας. Έτοιμο. Ωραία. Είμαστε πλέον εργοστασιάρχες. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι 200 σκανόλες βγάζουν 100 λάδια, 200 ελιές βγάζουν 100 λάδια και 100 ελιές βγάζουν 50 λάδια. Βάζουμε κατευθείαν μέσα την παραγωγή. Εντάξει, καλά πήγε, πιστεύω. Μας βόλεψε ο χώρος εδώ πέρα. Κάναμε τώρα μια μικρή μεταφορά. Θα μπορούσαμε να αδειάζουμε κατευθείαν εδώ πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάλιστα. Λοιπόν, να άφησε το τρέιλερ πάλι εκεί πέρα. Μην τυχόν χρειαστεί να πουλήσω κανένα μπάρλι. Και πούμε να τσεκάρουμε το εργοστάσιο. Να το βάλουμε μπροστά βασικά. Δεν το τσεκάρουμε.
Λοιπόν, και το λέμε, κάνω όλα oil activate. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, έτσι. Εντάξει, θα το βάλουμε κι άλλο. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο εδώ πέρα. Εδώ λέει κύκλους ανά ώρα 2 και κόστος ανά ώρα 2 ευρώ. Η κύκλη είναι να μετατρέψει 200 κανόνες 100 ηλιαλέα. Σε 100 κανολέλεα, μάλλον, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το λάδι. Άρα θα κάνει 2 κύκλους την ώρα, θα μετατρέψει 400 σε 200, αυτό σημαίνει χοντρικά. Εδώ θα μετατρέψει πάλι 400 σε 200 και εδώ θα μετατρέψει 200 σε 100. Ακούω το βρίσκο. Είναι όπως τα μηχανές. Οπότε, αφού το κάναμε γι' αυτό, να ρίχνουμε μια ματιά τι τιμή έχει το... Είμαστε πολύ στα κόκκινα τώρα, να δω τι τιμή έχει το λάχανο. Με σώρο, τα παιδιά, γιατί... θα φαγγελίσουμε, λοιπόν. Πού τα λάχανα, λαχανάκι. Ναι, δεν είναι καλή τιμή για το λάχανο, δυστυχώς, παιδιά. Για τα αυγά... για τα αυγά κάτι γίνεται. Πάμε εδώ, το αγροτικό. Το αφήνουμε τώρα σε αυτό εδώ. Δεν είναι πάρα πολλές παλέτες. Πάμε να πλήσουμε την αυγά. Να έχουμε έξοδα κίνηση. Εδώ, κίνηση. Είναι καλά, είναι καλά. Θα βγάλουμε. Ένα 10.000 πιστεύω θα το βγάλουμε. Θα βγάλουμε και αυτά. Ωραία. Και ωραία, λοιπόν. Και πού πάμε, πάμε. Στο... Α, το μπέκερ εδώ δεν πρέπει, δε. Θα πάω λίγο αεροπορία, σε καταλαβαίνετε. Και μετά θα γυρίσω να κάνω, αρχίσω να κάνω το cultivation για να προετοιμαζόμαστε την επόμενη χρονιά. Όσο περιμένουμε, θα γίνουν η κανόλα η δεύτερη και όσο θα γίνεται η διαδικασία με τις ελιές. Λογικά στη διαδικασία της ελιές θα κινήσω στο επόμενο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε απλά cultivate και roll το χωράφι που είχαμε θερήσει στο προηγούμενο που έχει τον barley, το καινούριο χωράφι που έχουμε αγοράσει. Και εσύ θα πέσει το Μάρτιο ξανά. Αυτό χωράφι έχει και μια δόση λίπασμα, οπότε δεν χρειάζεται καν λίπασμα να το περάσουμε. Και μακάρι να βρω και κανένα ακόμα βίντεο παιχνίδι για να μας χρησιμοποιήσει, γιατί δεν τα λέω που κάνω τα πράγματα. Λοιπόν, bakery. Ακόμα καλύτερο, 12 χιλιάρια καλύτερα. Ανασούλες παίρνουμε. Τα 12 χιλιάρια, τα 10 θα γίνουν θερμοκήπιο. Ξέχασα να πω ότι θα αγόρουν το θερμοκήπιο. Και πάμε πάλι στα productions. Αυτή θα πάμε στα, όχι, στα productions. Στα greenhouses. Και εννοείται ταξί στα 10.000 με 1.000 αυτό. Λοιπόν, να το βάλουμε έτσι. Ναι. Ωραία, μισό λεπτάκι να το γυρίσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό θα ήθελα να έχει λίγο. Λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία. Και τώρα κοίτα πώς μου το κάνει. Αν το κάνω γρήγορα, θα το φέρει σωστά. Θα λέγα το φέρει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί καλά είμαστε, έχουμε αρκετό περιθώριο. Μπήκε. Πάρα πολύ καλά. Οπότε. Αφήνουμε αυτό εδώ. Θα αφήνουμε γρήγορα μια δόση νερό για να το βάλουμε μπροστά. Και μετά να κάνουμε και το cultivation. Πού πάω, προς το βιντεο φόρουμ. Να δούμε πως τυχόν έχει μέσα νερό που δεν νομίζω. Σταγόνα. Εν τω μεταξύ βρήκα και ένα σημείο εδώ κοντά, θα σας πω εδώ να δείτε. Πλέον αυτό το τρακτέρ το έχουμε. Γιατί με το παλιά τρακτέρ δεν θα το είχαμε. Είναι πολύ απόκρινη εδώ η μεριά, αλλά σε αυτό το σημείο το ψηλό έχουμε. Ωραία, πάμε εδώ.
εδώ. Γεμίζουμε. Δεν είναι τόσο μεγάλη κλίση, θα μπορεί να ανέβει το κλάσ. Ίσως και πιο πέρα θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα το δούμε στην επόμενη φορά. Εντάξει, μια χαρά δεν είναι. Αυτό το σύμφωνο τραχτέα θα βάλει μπροστά κάτω το drive και απλά θα πέρασει. Να είμαστε τώρα με το βάδρο και θυμάσαι την παλιά. Εάν παρουσιαστικά είναι ευκαιρία βέβαια, θα μου πιάσει, ξέρετε, το παραγωγητικό μου, θα αγοράσω το τρακτέρ. Θέλω να διαθέσω το Steiger με κανένα Zetor, κάτι τέτοιο, μικρό παμένα, αλλά πιο σύγχρονο τουλάχιστον. Ωραία. Αδειάζει αυτός εδώ πέρα. Και πάμε στο Protections και του λέμε και εσύ κάνε παραγωγή από λάχανο. Μάχισε, μπαίνει στο νεράκι. Ωραία. Κοίτα εδώ, παιδιά. Παπαρούνες μου εκεί εδώ μέσα. Αν είχα φίλε να ψεχαστεί, θα στο έκανα μια γρήγορη. Μην το θέλει επιδιόρθωση. Δεν τον είχα επιδιόρθωση. Μάλλον πρέπει να θέλει. Θα το πάρουμε μια πίσω. Χάθηκα, παιδιά, χάθηκα τέλος. Ένα repair το 54. Να κάνουμε και ένα repair εδώ πέρα στο class. Ναι, ας το κάνουμε και αυτόν. Έχει να φάει πολύ δουλειά αυτές τις μέρες το class. Και η επόμενη επέκταση όταν θα μαζέψουμε το καλό λεφτά είναι να βάλω και ένα δεύτερο κοδέτσι. Έτσι. Κότε βγάζουν τρελά λεφτά. Τρελά τώρα είναι το για τρελά. Τρελά. Λοιπόν, θα κάνω εγώ ένα χέντρα αρχικά και μπορεί να το δώσω και σε εργάτη. Λέει μπορεί. Σε να το δώσω σε εργάτη. Λοιπόν. Για να δούμε. Να, εντάξει. Το δημάτισε θα πάμε. Για 15 πετρούλες. Ελπίζω το ρόλο αυτή τη φορά να τις βάλει μέσα και να πάρουμε και τον πόνους. 5%. Με 15 χιλιόμετρα καλυμπέρι, εντάξει. Πιο γρήγορα και από το θέσμα θα γίνει αυτό εδώ. Όπως βλέπετε τελείωσε πολύ γρήγορα και αυτό το πραγματάκι, αυτή η δουλίτσα, το calibration. Με 15 χιλιοπιτράκια πιστεύω ότι το class ήταν τις καλύτερες επενδύσεις που κάναμε ποτέ. Δεν μάσε ούτε για δευτερόλεπτο, έτσι. Λοιπόν, έχω να κάνω αυτή τη δεύτερη σιούλα και έχει και μείνει κάποιες λίγο ατασταλίες που έκανα. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Θα περάσω το roller από πάνω να βάλω τις πέτρες μέσα. Ελπίζω να μπουν τώρα οι πέτρες μέσα. Θα το κάνουμε με το cultivator, είχε το ρίγωμα. Και μετά μπορεί να βάλω και ένα εργάτη να κάνει, όσο θα, όταν θα κλείσει το επεισόδιο, να κάνει αυτό εδώ πέρα το
χωράφι που θελήσαμε, γιατί θέλει όργωμα δυστυχώς. Και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι μετά είναι και αυτό εδώ θέλει όργωμα, πολύ μπροστά μας. Και θα παραχωρηθούμε το όργωμα για αρκετό διάστημα. Πάρα πολύ καλό εργαλείο. Ήμουν καλό και έχει καλό πλάδος, θα μπορούμε να το αναβαθμίσουμε κιόλας. Δηλαδή θα ξέρω αν θα μπορεί να το τραβάει μετά το κράς, άμα το αναβαθμίσω. Και πάμε εδώ στο χάρτη να δούμε, μισό λεπτάκι, εδώ. Να δούμε, όχι αυτό το χάρτη, αυτό το χάρτη θέλουμε, ούτε αυτό το χάρτη θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε αυτό το χάρτη. Και να βάλουμε και το needs lime. Needs plowing, ωραία, μισό να βγάλω και το fertilize. Και το needs plowing, ωραία, lime θέλει μόνο αυτό εδώ πέρα, το 41. Ωραία, βάλω το plowing και plowing θέλει και το 38 και το 41, μάλιστα. Αυτό μέσα στη μέση, για το τέτοιο. Και μέσα στη μέση, οπότε να περάσω και το roller, αυτό λέω να κάνουμε, σαν τελευταία δουλειά. Και για κλείσιμο θα πάμε στο μαγαζί, θα πουλήσουμε το δεύτερο σίντερ που έχουμε. Για να πάρουμε κανένα φράγκο. Τώρα απλά καλέσα να μπορούσα να ρίξει το ρολόι, λέω, αυτό εδώ. Σε όλα τα παιδιά, σε έτσι περίεργα. Σάιλοκιν, πολύ καλό, αλλά δεν έχουμε αγελάδες. Στα δανεισμένα. Λοιπόν, θέλει 160 άλογα, όχι. Και εμείς το small tractor, πόσο μας είναι, είναι 135. Μην ζητάμε και πολλά. Μας έχει βγάλει άσο πρόσωπο στο τρακτεράκι. Σε κολλά πραγματάκια. Ωραία, γεμάτο είναι. Λοιπόν, θα το κάνουμε μετά, τέλος. Τώρα πάμε να ρολάρουμε. Και μόλις ρολάρουμε αυτό το χωράφι, δυστυχώς θα το επιστρέψουμε. Ο λόγος είναι προφανής, πιστεύω, γιατί ενώ πίστευα ότι κάνει και τις πέντες από πλάω, δυστυχώς δεν τις κάνει. Και αυτό το χωράφι για δύο θα γίνει πλάω. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε μετά τον πεντρομαζευτή. Για να απαλλαγούμε αυτές τις πέτρες. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα ωραίο πέρασματάκι. Λοιπόν, για να κάνω το ένα lower και να δούμε τώρα αυτές τις πέτρες ασφάλειες. Πλάκα, εις ούτε θα τις βάζεις τώρα. Γιατί βγαίνουν μεγάλες πέτρες στη συνέχεια. Είναι μεγάλες όντως. Δεν γίνεται επειδή αυτό. Δεν έχω κάνει κάτι σωστά εγώ. Μάλλον έχει γίνει κάποια αλλαγή, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτό το μηχάνημα το έχω δοκιμάσει στην Αμερική. Μπαίνει με το στράτο και βάζει τις πέτρες μέσα. Μιλούν ότι και στην περιγραφή του. Αυτό λέει. Μισό λεπτάκι. Rollers. Ωραία. With a roller you can improve your upper soil level quality of your fields. Ναι, δεν λέει ότι βάζεις πλέον τις πέτρες μέσα. Δεν λέει ότι τις βάζεις πέτρες μέσα. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω και εγώ το χάρτη. Όχι αυτό το χάρτη, αυτό το χάρτη, ναι. Και το κάνει seedbed. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Λοιπόν, αφού το έχουμε, το νοικιάσαμε, θα το κάνω μια γρήγορη. Δυστυχώς θα χρειαστεί να περάσει ο πετρομαζευτής. Ή να το γνωρίσω, ένα από τα δύο. Το πιο πιθανό είναι με την οικονομική τάση που έχω τώρα, να το γνωρίσω. Πάντως η κανονική χρήση από ό,τι ξέρω αυτού του μηχανήματος είναι εξής. Οργώνεις, κάνεις cultivate και ό,τι να κάνεις στο χωράφι σου. Ρίγνεις τη σπορά. Ρίγνεις τη σπορά και μετά περνάει αυτό από πάνω. Χώνει με τις πέτρες μέσα. Αλλά στην ουσία κάνει και μια συμπίεση. Εδώ το κάνει πιο δυνατό ώστε να πιάσει καλύτερα ο σπόρος. Αυτή είναι η χρήση που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Εδώ δυστυχώς έχουμε πολύ πέτρα, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έκπληξης. Ελπίζω να μην υπάρχουν όμως τέτοιες διαφορές στις εκδόσεις μεταξύ PC και PlayStation. Θα ήταν λίγο παράξενο. Να λέει ο ένας κάνεις αυτό και δουλεύει έτσι, η Giants λέω, και μετά να σου λέει ότι στο PC γίνεται διαφορετικά. Οπότε το χωράφι βασικά αυτή είναι έτοιμη σπορά. Το Μάρτιο. Όπα, μισό λεπτό. Αρχίζει να κατέβει. Ευτυχώς γυρνάει και από τις δύο πλευρές οι ρόδες. Λογικό είναι, ρόλο λέγουμε. Να δούμε και τι θα κάνει, αν έχει με τα ζυζάνια κάποιο. Δεν ξέρω, θέλει να ψάξει πολύ δυστυχώς.
πρέπει να πάω στην Ακαδημία για να ρωτήσω. Έχει κάνει Giant Farming Academy και δίνει κάποια διάφορα tips. Δίνει για παράδειγμα για τα νόρια σε λίτρα, για seeding. Δίνει γίλντα ανεκτάριο. Έχει όλα πράγματα για να μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Τελευταία σειρά, θα στάω λίγο πριν να κοιτάξω λίγο που να μην το κάνω. Αυτό δεν έχει και νόημα. Ίσως να δούμε και τη περιοχή, να δούμε πώς φυτρώσει πιο ζωντανή πιο γρήγορα και πώς κάτι γίνει διαφορετικό. Για ποιο λόγο να κάνεις τώρα αυτή τη διαδικασία. Μόνο και μόνο για να πάρεις το 5% bonus, μπορεί να είναι μόνο και μόνο γι' αυτό. Να βάλεις 5% παραπάνω γκίλτ στο σκληρό γράφο. Αύριο του έχω πολλή δουλειά, θα το δώσω με εργάτη να κάνει εδώ όργωμα. Αλλά τώρα θα πάω να φορτώσουμε το σύντρο μας. Θα τον αδειάσω από εδώ πέρα, λέω, να τον αδειάσω εδώ πέρα, κάπου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Σπίτι τα lease items, rollers, επιστροφή. Ωραία, να το βάλω κάπου, ξέρω εδώ, λέω. Για να δούμε, το έκανε. Σε λεπτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ωραίος. Εδώ. Λοιπόν, να το κάνουμε ένα repair 287. Πολύ καλό λεφτά, ρε φίλε. Δεν το περίμενα. Μάλιστα. Εδώ θέλει και αυτό λίγο repair, να το κάνουμε. Θέλει και αυτό repair. Μπορεί να πάρει το βάρος repair και εσύ repair. Αυτό το πλάνο θα το χρησιμοποιήσω παιδί και αλλού έτσι, σας το λέω από τώρα. Πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Είναι τεράστιος. Στο λεπτάκι. Κάτι κόλλησε. Εδώ. Αν δω τι έχω πουθενά, τι έχουμε. Καλαμπόκι ηλιέλαιο, soybeans, sugar beet, βαμβάκι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο να είμαστε έτοιμοι. Για να το κάνω sitting contract μελλοντικά, που θα θέλει κάτι τέτοιο, το 4-5 που ανέφερα, θα παίρνουμε το εργαλείο μας και θα πάμε να το κάνουμε στο μπαμ μπαμ, να πάρουμε λεφτάκια. Να τα βγάλει τα λεφτά του, γιατί δεν βλέπω εδώ σε φάρμα να τα βγάλει τα λεφτά του. Τώρα δεν θα τα βγάλει άμεσα, γιατί μελλοντικά εντάξει θα τα βγάλει, πιστεύω, δεν θα έχουμε θέμα. Αυτό μπορώ να το φορτώσω εδώ, να και θα το κάνω. Γιατί κανόλα δεν μπορεί να βάλω σύντομα. Θα πάω το παρκάρω εκεί που ήταν το άλλο. Ωραία. Άψογα. Λοιπόν. Εδώ. Πάμε να τσεκάρουμε λίγο την παραγωγή μας. Λοιπόν, έχουμε βγάλει 644 κανόλα όλοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα πάει γρήγορα. Λογικά μόλις πάει στα 1000 λίτρα θα μου βγάλει παλέτα. Οπότε για να τη δείτε κι εσείς, πάω να βάλω λίγο το χρόνο μπροστά. Θα πάρουμε περίπου 12.000 λίτρα. Μπορείτε να πάρουμε, γιατί έχουμε και άλλη κανόνα να βάλουμε. 900. Είναι αυτό μόνο. Ναι, είναι λίγο απογοήτευση. Λοιπόν, πόσο λέει, 930 κιλά 1000 λίτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω για αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο που θα κάνουμε κυρίως πιστεύω ελιές εμείς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο τις συντήρησεις στις ελιές που βάλαμε. Γιατί από εκεί θα βγάλουμε, θέλουμε να βγάλουμε τα περισσότερα λεφτά. Το ελαιόλαδο πουλείται πάρα πολύ καλύτερα σχέση με αυτό. Οπότε το κτίριο αυτό θα πρέπει να βγάλει τα λεφτά του με το ελαιόλαδο. Λοιπόν, όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.